Κύριο Γιάννη Γκρίνια. Καλησπέρα κύριε Γκρίνια, χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Χριστός Ανέστη. Αληθώς, πώς ήταν το Πάσχα καταρχήν στη Μαγνησία? Ήταν ένα συνηθισμένο Πάσχα. Ο Έλληνας δεν μπορεί να ξεφύγει από τις συνήθειές του, ειδικά σε τέτοιες μορφής γιορτές. Όσο και να το χτυπάει η κρίση, θα γιορτάσει. Έστω και κατσούφις, όπως άκουσα από το δελτίο σας, την ημέρα αυτή θα κοιτάξει να χαμογελάσει, να αγαπήσει τον κόσμο και να προχωρήσει τη ζωή του. Υπήρχαν και οι αετονίχηδες που έδρασαν, κύριε Γκρίνια? Εννοείται, πάντα υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν. Στο δικό σας είχαμε έλλειψη. Στο δικό σας τομέα τι έγινε? Είχαμε έλλειψη. Είχαμε έλλειψη σε αμνοερήφια ελληνικά. Το είχαμε επισημάνει από πολύ νωρίς ότι λόγω του καταρροϊκού, ο οποίος καταρροϊκός δεν επιφέρει μόνο θανάτους, αλλά και στηρότητες σε ζώα και απώλειες λόγω αποβολών, υπήρχε πραγματικά έλλειψη. Αυτό είχε, συν της άλλης όμως και λόγω του ότι το Πάσχα των Καθολικών ήταν μια εβδομάδα πριν, κάναμε και εξαγωγές περισσότερο κατσικιών προς την Ιταλία. Ήδη στο Βόλο σφάξαμε γύρω στις 3.500 κατσίκια για την Ιταλία. Μάλιστα. Αυτό συνετέλεσε να έχει μια τιμή λογική το ελληνικό αρνί. Έκατε δηλαδή στο κόστος παραγωγής. Η φετινή χρονιά ήταν ότι ο παραγωγός είχε το κόστος παραγωγής, επιτέλους δεν έμπαινε μέσα. Αυτό έγινε μέχρι τη Μεγάλη Δευτέρα. Τη Μεγάλη Δευτέρα σταμάτησε απότομα, ακαριαία, και την Τρίτη, τη Μεγάλη Τρίτη, δεν υπήρχε ζήτηση για ελληνικό αρνί πουθενά. Από κανέναν έμπορο. Γιατί? Αυτό ήταν το ότι έγιναν μεγάλες εισαγωγές κρεάτων και αμνών, όχι ερυθρίων, δεν υπάρχουν κατσίκια, τα οποία έχουν σφραγιστεί ελληνικά. Δεν υπήρχε καμία σφραγίδα που να δηλώνει ότι είναι ρουμάνικο, βουλγάρικο, τούρκικο ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Δηλαδή εξαπατούσαν τον καταναλωτή. Πώς το είπατε αυτό το τελευταίο, σφραγίστηκαν ελληνικά, είπατε? Ακριβώς. Εγώ από που ποιον? Είδα, βρήκα σε πολυκατάστημα, βρήκα αρνιά τα οποία πολλούνταν προς 4,99 όταν η αγορά αγόρασε 6,5. Δεν μπορεί κανείς να πουλήσει φτηνότερα από ό,τι αγοράζει. Και οι μηχανισμοί τι κάνουν? Οι μηχανισμοί κοιμούνται όπως πάντα. Είναι εσκεμμένο. Ακούστε να δείτε, επί χρόνια, σε όλη μου τη ζωή, είμαι 62 ετών, σε όλη μου τη ζωή, από πότε άρχισα να καταλαβαίνω, η πολιτεία για να δώσει δίδεν φτηνό κρέας στον καταναλωτή εφήρμοζε αυτή την τακτική. Δεν το κάνουν οι αετονίχηδες από μόνο τους. Έχουν συνδράμει και η πολιτεία. Πάντα. Δηλαδή λέτε ότι κάποιοι έκαναν τα στραβά ματιά? Βεβαίως, πάντα τα κάνανε. Όταν βλέπανε ότι το Πάσχα πήγαινε λίγο να ανέβει η τιμή, και μη γελιόμαστε, πουλώντας μια φορά το Πάσχα, μια φορά το χρόνο, ο παραγωγός δεν κερδοσκοπεί, μια φορά το χρόνο είναι. Ούτε φτωχαίνει ο κάθε πολίτης όταν αγοράζει μια φορά το χρόνο ένα αρνί. Ολόκληρο. Κύριε Γκρίνια, μήπως πρέπει να βάλετε φρένο όμως κάποια στιγμή, κάποια χρονιά σε αυτό που λέτε? Φυσικά και πρέπει να βάλουμε φρένο. Προσπαθούμε να οργανωθούμε όσο το δυνατόν καλύτερα και να αρχίσουμε πλέον. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό να τώρα. Να φρενάρουμε την όλη κατάσταση. Μισό λεπτό, κύριε Γκρίνια, γιατί εδώ. Εμάς δεν μας έκανε τόση ζημιά. Κύριε Γκρίνια. Και αν μας έμειναν αμνοερήφια, ήταν πολύ ελάχιστα. Η ζημιά γινόταν στον καταναλωτή. Εξαπατούσαν τον καταναλωτή. Κύριε Γκρίνια, τώρα μισό λεπτάκι, γιατί εδώ περιγράφεται μία επαναλαμβανόμενη ιστορία. Δηλαδή ότι υπάρχει μία μέθοδος κάθε Πάσχα οι υπηρεσίες για τους λόγους που αναφέρατε να κάνουν τα στραβά μάτια, έτσι δεν λέτε? Ναι, ένα μέρος των υπηρεσιών, ένα μέρος του κυκλώματος. Καλά, δεν είναι ολόκληρες, είναι γνωστό έτσι. Ποιο μέρος πρέπει να κάνει τα στραβά μάτια. Έτσι. Σε αυτή τη διαδικασία, εσείς ως Πανελλήνια Ένωση, πού θα μπορούσατε να παρέμβετε? Εμείς προσπαθούμε να οργανωθούμε και να μπούμε στους μηχανισμούς. Είναι πολύ δύσκολο να μπούμε στους μηχανισμούς και να αποδείξουμε ότι όντως ο Γιάννης ο Γκρίνιας έφερε αυτά τα αρνιά και να τα επιτόπια εκεί, να έχουμε στοιχεία ότι σφραγίστηκαν ελληνικά. Δηλαδή δεν ξέρουμε το κόλπο πώς γίνεται? Όχι. Εγώ αυτά που είδα και... Δεν είχαν σφραγίδα, είχαν απλώς ετικετάκι χάρτινο και ήταν μέσα σε σελοφάν και πουλούνταν στην αγορά προς 4,99 το κιλό, κάτω του κόστους αγοράς. Πάντως δεν μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει αυτό.
Όχι, είναι την ανοχή. Θέλω να πω ότι το κόλπο είναι συγκεκριμένο. Το θέμα είναι να έχει κάποιος τη διάθεση να πιάσει το σύστημα στα πράσα, έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά δεν έχει, λέτε εσείς. Είναι πολύ δύσκολο, ειδικά για εμάς τους κτηνοτρόφους, λόγω του ότι και μετά από τόσα χρόνια συνδικαλισμού που έχω εγώ και ορισμένοι συνάδελφοι, είμαστε ακόμη στα σπάργανα. Ειλικρινά λέω, στα σπάργανα. Μπορείτε να κινήσετε διαδικασίες να φτάσει το θέμα στο Υπουργείο, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Γκρίνια. Φυσικά, επειδή έχουμε μια νέα ηγεσία στο Υπουργείο και γενικά μια νέα κυβέρνηση, η οποία δεν κυβέρνησε επί σειρά ετών, είχαμε διαφορετικές κυβερνήσεις. Τώρα ευελπιστούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην εξουσία θα φροντίσουν να σταματήσουν αυτές τις κακές συνήθειες των προηγουμένων. Καθίστε να το ρωτήσω λίγο αλλιώς για να καταλαβαίνουν και οι πολίτες που μας ακούν τι γίνεται. Ο λόγος που δεν πάτησε κάποιος πόδι για να σταματήσει αυτό είναι ότι αν το έκανε θα έμενε η αγορά χωρίς κρέας. Όχι. Υπήρχε. Δηλαδή τώρα λέτε. Ακούστε. Δηλαδή τώρα λέτε ότι υπάρχει αδιάθετο προϊόν. Έχουν μείνει και αδιάθετα μνημερίδια. Μετά τη Μεγάλη Δευτέρα δεν αγόραζε κανείς ελληνικό. Αλλά δεν θα έμενε ο κόσμος. Εμείς λέμε ότι αυτό το κρέας το οποίο εισήχθη από μια άλφα χώρα, είτε κοινοτική είτε τρίτη χώρα, να έχει τη σφραγίδα της χώρας προέλευσης. Να γνωρίζει ο καταναλωτής τι αγοράζει και τι θα φάει και σε τι κόστος. Κύριε Γκρίνια, αυτό έγινε σε τοπικό επίπεδο ή συνολικά? Αν είχαν τις σωστές σφραγίδες, η τιμή που θα ήταν? Η τιμή θα κυμαινόταν γύρω στα 10 ευρώ. Το ελληνικό αρνάκι έφυγε γύρω στα 10 ευρώ σε όλη την Ελλάδα που αγοράστηκε με 6 και 6,5 ευρώ. Μάλιστα. Εντάξει. Υπήρξατε απολύτως σαφείς. Κατάλαβε τώρα όλος ο κόσμος για ποιο λόγο γίνεται η αλλαγή σφραγίδας. Γιατί η τιμή πάει αλλού μετά. Ακριβώς. Ως προς τις ζωονόσους που ανέφερε ο κύριος Αποστόλου. Ναι. Για πείτε μας και για τους εμβολιασμούς. Ειδικά για τον καταρροϊκό, δεδομένου ότι η ευλογιά έχει περιοριστεί σε ένα σημείο στη Βόρεια Ελλάδα, δει στον ομό Εύρου και λίγο στην Ξάνθη, και με ένα-δύο κρούσματα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην Κατερίνη. Ο καταναλωτικός ξέρει σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα κατά τις δικές μας στατιστικές να έχουμε απώλεια γύρω στα 800.000 πρόβατα. Το ίδιο νόσημα επηρέασε και τα γίδια πολύ πιο ελαφρά, όμως δεν είχε θανάτους, αλλά είχε πρόβλημα με αποβολές, όπως και τα βοηδή. Αυτή τη στιγμή, ενώ πιέζουμε από πέρσι το καλοκαίρι που ξεκίνησε η νόσος από τη Σπάρτη και μέσα σε ένα μήνα κάλυψε όλη την Ελλάδα και σε 1,5 μήνα έφτασε μέχρι την Ουγγαρία, γιατί είναι ο ίδιος ο ορότυπος 4, και πιέζουμε εμβόλιο, δεν κουνήθηκε κανείς. Όλοι συνηγορούσαν, κάναμε συσκέψεις επί συσκέψεων και στην περιφέρεια Στερεάς, στη Λαμία, και στο Αγρίνιο και στη Βόρεια Ελλάδα, και όμως δεν έγινε τίποτα. Και σήμερα ακούμε τον Υπουργό να λέει ότι κάνουμε ορολογικούς ελέγχους στα βοηδή για να δούμε ποιο στέλεχος έχουμε και πόσα ζώα είναι φορείς αυτή τη στιγμή. Μέχρι να γίνει αυτός ο ορολογικός έλεγχος, έφτασε η ζέστη, άρχισε ήδη, έχουμε 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή, η σκνήπα θα αρχίσει να κυκλοφορεί και θα αρχίσουν ξανά οι φορείς να μεταδίδουν το νόσημα στα υγιή ζώα, τα οποία εννοείται ότι δεν νόσησαν όλα, και ήταν ερώτησή μου στο Αγρίνιο πέρσι. Μάλιστα. Σε κτηνιάτρους, κύριοι, λέω, θα νοσήσουν όλα τα ζώα και θα ιαθούν, όπως λέτε, αυτοϊόντες. Τι ζητάτε, όχι, κύριε Γκρίνια, είναι χρόνος δελτίου λίγο για να ανακεφαλαιώσουμε από τον Υπουργό τι πρέπει να κάνει για τον καταρροϊκό, έστω και αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε άμεσα να κινητοποιήσει τις υπηρεσίες, επειδή ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει δύο ορότυπους, το 4 και το 2, και να φέρουμε το εμβόλιο το οποίο υπάρχει. Να εμβολιάσουμε τα πρόβατα, να καλύψουμε τον κόσμο, να μην έχει πάλι αυτές τις τρομακτικές απώλειες. Είναι, τι να πω, δεν μας περισσεύει κάτι, ούτε ένα πρόβατο να φύγει στην κρίση που βρισκόμαστε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γκρίνια. Καλό βράδυ. Να είστε και καλά. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Αποκαλυπτικά πολλά τα όσα είπε. Και πρέπει να έχουν γνώση οι φύλακες, λοιπόν, Γιώργος, αυτό. Αφού οι φύλακες είναι μες στο κόλπο, από ό,τι είπε ο κύριε Γκρίνια.